Αυτή είναι η νυχτερινή ζωή σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, την Χερσόνησο. Τουρίστες όλων των ηλικιών ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του κόσμου με προορισμό την Κρήτη και τη Χερσόνησο. Πολλοί από αυτούς έρχονται για πολλωστή φορά, καθώς αποζητούν τις όμορφες παραλίες, τη ζεστή φιλοξενία, αλλά και τη νυχτερινή διασκέδαση. Fifth time. In Crete, but in Greece, 15 or something. Love Greece, absolutely. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι επιχειρηματίες, οι οποίοι αναφέρουν πως η κίνηση των τουριστών είναι μουδιασμένη σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Φέτος είναι πιο ήρεμα. Πέρυσι είχε πιο πολύ κόσμο. Για κάποιο λόγο, αρκετά μαγαζιά δεν έχουν τόσο κόσμο όσο πέρυσι. Ο κόσμος λιγοστεύει για κάποιο λόγο. Πολύ Αγγλία, γιατί τώρα είναι πιο low season και πιστεύω σε κάνα μήνα θα ανέβει δουλειά, θα έχουμε όλους τους Ολλανδούς εδώ πέρα. Μακάρι να πάνε καλά. The weather usually are very good. Maybe a little hot this year, but okay. We have air conditioning, so it's okay. We are in Kutulufari. So this is the first time I'm taking her here down to explore the nightlife. I've done that, yes. I'm not young, but I love dancing and clubbing, so yes, I've been there. Η τουριστική σεζόν στη Χερσόνησο έχει ξεκινήσει, ωστόσο, σύμφωνα με καταστηματάρχες, περιορισμένη είναι η αγοραστική δύναμη των τουριστών λόγω της ακρίβειας. Φέτος έχει κόσμο, αλλά δεν έχει, είναι οικονομικά χαμηλού επίπεδου. Αυτό όμως που έγινε τα τελευταία χρόνια, έχει χτυπηθεί αλίπητα η νεολαία, με αποτέλεσμα να μην έχουν ζωή τα νυχτερινά μαγαζιά. Αυτό θα αποτυπωθεί στο μέλλον και στις ηλικίες που βλέπετε εδώ να περνάνε, που είναι οικογένειες με παιδιά και καλά κάνουν και έρχονται και τους θέλουμε και αυτούς, οι οποίοι όμως δεν θα ξοδέψουν δραχμή, διότι το 80% της Χερσονήσου, μην πω το 90%, είναι all inclusive. Third time, but first time in Hirosano. We've been here about a week. We've got another week now. Ξεκίνησε η τουριστική σεζόν και στα Μάλια. We are from Germany. How many days are you going to stay here? Six more days now. Do you like the nightlife? Oh yes, very nice. Very beautiful weather. We're just chilling and drinking and have fun. It's beautiful. Ξέφρενο κέφι όμως όχι τόσο όσο τα προηγούμενα χρόνια, καθώς όπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες, η νυχτερινή ζωή για την οποία φημιζόταν η περιοχή έχει πια εκλείψει. Χάθηκε αυτό και κακώς για μένα που χάθηκε το μπραντλίνι της διασκέδασης. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό στο Μάλι. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τα άλλα χρόνια. Σε πολύ μικρότερο. Έχουν κλείσει όλα τα μπαρ. Είναι λίγα μπαρ και λίγα κλαπ ανοιχτά. Τον τελευταίο καιρό είναι πεσμένα τα πράγματα. Γενικότερα φέτος από περιμέναμε κάπως να είναι καλύτερα, αλλά είναι πολύ χαλαρά. Δεν κατανοώ με τον ίδιο τρόπο που κατανοώ τα προηγούμενα χρόνια. Have you ever visited other places of Crete? Yes. Makrigliallus and Retinum. Αρκετά λιγότερα θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά. Τώρα θα έρθουν π.χ. εδώ πέρα, θα πάρουν μια πίτσα στα δύο, ένα νερό. Δηλαδή είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Την ίδια ώρα με δυσεπίλητο γρίφο μοιάζει το πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού σε τουριστικές περιοχές όπως Χερσόνησο και Μάλια. Σίγουρα επειδή είναι μια δύσκολη δουλειά, το 6 στα 6, 7 στα 7 δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι. Το προσωπικό και αυτό έχουν οικογένειες. Αν πληρώνεις το προσωπικό σου αυτά που θέλει για να ζήσει και αυτός αξιοπρεπέστατα, βρίσκει προσωπικό. Yeah, well, I was here last year for a week. It's my first time working. Yeah, everybody here is really nice. We're friends with everybody. Μισθή δεν είναι μισθή για να μπορέσουν να βγάλουν σεζόν. Δεν υπάρχει ταμείο ανεργίας από πίσω να τους καλύψει 6 μήνες. Είναι μόνο 4 μήνες. Οπότε δεν υπάρχει προσωπικό. Επόσο δεν υπάρχει προσωπικό, δεν μπορεί να επεξέλθει και ο επιχειρηματίας στις δουλειές του. Επιχειρηματίες των δύο περιοχών ευελπιστούν η τουριστική σεζόν να πάρει την ανιούσα τις επόμενες εβδομάδες.